Είτε πιστεύετε στην ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είτε όχι, το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη ημέρα, η οποία μπορεί να αποτελέσει μια καλή αφορμή για να περάσετε όμορφες στιγμές με τα πρόσωπα που αγαπάτε. Αν όμως αυτές οι στιγμές πλαισιώνονται και από έναν ιδιαίτερο προσεγμένο χώρο, καθώς και από γεύσεις και αρώματα, τότε αυτές οι στιγμές μπορούν να γίνουν μοναδικές και να σας μείνουν αξέχαστες. Γι' αυτό και εμείς βρισκόμαστε στον ιδιαίτερα καλέσθητο χώρο του Indro Restaurant στην παραλιακή Ζακύνθου, παρέα με τον κύριο Παράσχο Αξιώτη, ο οποίος επιμελείται το μενού της Κυριακής. Κύριε Παράσχο Αξιώτη, καλησπέρα και πάλι. Εδώ όμως σε έναν διαφορετικό χώρο σήμερα. Ξέρεις, αρχίζω και σε συνηθίζω. Σε βλέπω συνέχεια. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Είσαι ερωτευμένη? Μπορώ να μην απαντήσω? Μπορείς να μην απαντήσεις, αλλά μπορείς να κλείσεις τραπέζι στο Indro. Φυσικά, εννοείται. Έτσι. Δεν ισχύει μόνο για τους ερωτευμένους. Θέλω να μου κάνεις τη χάρη. Μπράβο, ακριβώς. Θέλω να μου κάνεις τη χάρη. Εδώ όμως θέλω να κάνω μια παρένθεση. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω χρόνια πολλά στο Διονύση, γιατί γιορτάζει σήμερα. Είναι 12 και 20. Η εκπομπή η συγκεκριμένη θα παιχτεί αύριο το μεσημέρι στην εκπομπή του Διονύση και της Γεωργίας. Έχει τα γενέθλιά του, εμείς, έτσι. Τώρα το μαθαίνω και το Indro. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά. Από καρδιάς. Να είναι πάντα ερωτευμένος, αφού μιλάμε για έρωτες. Και για μενού και για γεύση και για αρώματα που είπες. Πάντα, η αγάπη πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά Διονύση. Είμαστε μαζί σου, σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε. Είμαστε εδώ, πίνουμε το ποτάκι μας, είμαστε ερωτευμένοι. Πιστεύω και εσύ να κλείσεις ένα τραπέζι στο Indro και θα χαρώ να σε σερβίρω. Εμείς έχουμε έρθει εδώ όμως για να αναλύσουμε το μενού. Μπράβο, μπράβο. Γιατί είδα ότι είναι εξαιρετικό, πολύ με τέχνη δομημένο. Όχι, να σου πω κάτι, έχει βοηθήσει και ο Διονύσης, αλλά και ο Πέτρος σε αυτή τη δουλειά. Να τους βάλουμε στην παρέα μας, βεβαίως. Οι ιδιοκτήτες. Καλησπέρα. Του Indro. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε πολύ και συγγνώμη που σα καθυστερήσαμε για να 12 και 20. Και μάλιστα, εσύ φώναζε να σηκωθεί να φύγει. Γιατί ερωτευμένο, εσύ δεν θα πα κάπου. Είμαι ερωτευμένο άνθρωπο, υποχρέωση. Εσύ, Πέτρο. Τιμή μα που σα έχουμε και σα ήρθατε για τέτοια ώρα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ερωτευμένο, είσαι εδώ, μου απαντήσει. Ερωτευμένο με τη ζωή, με τα παιδιά μου, με τη γυναίκα μου, με τα πάντα. Ωραία, ωραία. Όλοι έχουμε έναν έρωτα κρυμμένο μέσα μα, έτσι. Είναι ναι. Μια αφορμή, όπως είπαμε και στην αρχή, να μπορέσουμε να το γιορτάσουμε, να νιώσουμε όμορφα και να το μεταδώσουμε αυτό στους γύρω μας. Βεβαίως, βεβαίως. Και ξέρεις, καμιά φορά ο έρωτας περνάει το στομάχι. Έτσι λέγεται. Νομίζω πολλές φορές έχει πρακτική αυτό εφαρμογή. Έχει. Και φυσικά Viagra υπάρχουν παντού. Όταν λέμε παντού, τα... παντού. Εμείς έχουμε βάλει 3 φυσικά Viagra εδώ πέρα. Εγώ θα αφήσω τους πελάτες που θα έρθουν να δουν ποιο απ' όλα είναι. Θες να σου διαβάσω ή θέλετε να το διαβάσεις? Φυσικά, φυσικά, να το διαβάσετε εσείς που είσαστε και ο δημιουργός. Λοιπόν, ξεκινάμε με σαλάτες. Έχουμε δώσει κάποιες ονομασίες, έχει βοηθήσει και λίγο και ο Διονύσης. Έτσι, έχουμε μία σαλάτα του πάθους. Όταν είσαι ερωτευμένος έχεις πάθος. Έτσι, του Θεού του έρωτα. Ο λόγος να μας λύει. Να μας πείτε λίγο το λόγο. Άμα το πω θα το μάθουν όλοι, οπότε το πάθος είναι για μένα, δεν είναι για τους άλλους. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε μια σαλάτα του Θεού του έρωτα. Και έχουμε 14 Δευτέρου πόθος. Δηλαδή, εκτός από το πάθος, εκείνη την ημέρα έχεις και ένα πόθο. Μπορεί να μην τον έχεις τον πόθο για το ποτό που πίνεις, να το έχεις για την κουζίνα που θα φας, για την κοπελιά που έχεις δίπλα σου. Okay. Δεν θέλω να αναφερθώ πουθενά άλλου. Ο καθένας έχει τα δικά του. Ακριβώς. Πάμε μετά στα ορεκτικά. Γιατί βάλαμε τόσες λίγες σαλάτες, μα πρέπει να τα δοκιμάσουν όλα. Φυσικά. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, το ορεκτικά. Ποιοτικό πιστεύω δεν είναι στην πολύ μεγάλη ποικιλία, αλλά στα μετρημένα και καλά. Ναι, ναι. Όταν αγαπάς κάποιον, δεν χρειάζεσαι και μια φωλίτσα. Εδώ μας περιμένει, στα ορεκτικά. Εδώ βάλαμε τη φωλιά της αγάπης. Τι κάναμε εκεί, έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο. Φωλιά πουλιών από κανταΐφι και μέσα έχουμε βάλει κάποια αυγουλάκια τα οποία πρέπει να δοκιμάσουμε. Οπότε είναι και για το μάτι πολύ ωραίο. Ναι. Η εμφάνισή τους φαντάζομαι ότι είναι ιδιαίτερη. Ναι, ναι. Εκεί θα παίξουμε λίγο με το μάτι και μετά με το στομάχι. Πολύ ωραία. Μετά πάμε γαρίδες αλάι. Γαρίδες αλάι σημαίνει ότι έχουν λίγο σκορδάκι μέσα. Για να ανεβάσουμε λίγο την ένταση. Πολύ ωραία. Συνδυάζονται με τις γαρίδες. Οκ. Okay. Έχουμε μία τριλογία μιλφέι. Μία τριλογία όταν λέμε είναι τρεις διαφορετικές γεύσεις σε ένα. Τι θέλουμε να κάνουμε εκεί? Έχουμε μπερδέψει λέει το μοσχάρι, το χοιρινό και λαχανικά.
θέλουμε να δώσουμε μια γεύση, μια έντονη γεύση στη γλώσσα μας. Που υπερισχύει το κρέας. Όχι, μπορούμε να πούμε ότι είναι ισορροπημένα. Με τα λαχανικά. Ναι. Πολύ ωραία. Και μετά πάμε στα κυρίως. Από ό,τι είδα, τώρα το είδα που ήρθαμε, ο κύριος Διονύσης έβαλε κάποιες πάρα πολύ ωραίες κουβέντες. Αυτοσχεδίασε. Ερωτευμένος άγγελος. Βέβαια, αυτό δεν πρέπει, έτσι, μεγάλη κουβέντα. Μάλλον, κάποια κυρία του το είπε αυτό το όνομα, θα μας πει σε λίγο. Λέτε η ποιητική αυτή εμπνευσία. Αυτό... Ερωτευμένοι είμαστε. Έχουμε φαντασία. Το εννοούμε λοιπόν. Ο έρωτάς σου είναι άγγελος. Εννοείται. Τον εβλέπεις σαν άγγελο. Τον εβλέπω σαν φυσικά. Μπράβο, ρε Διονύση. Διαφορετικά δεν θα ήμουν ερωτευμένο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Γι' αυτό έρχομαι και εγώ εδώ πέρα σαν να μαγειρέψω και δεν πήγα απέναντι. Απέναντι, αν μου πει είναι θάλασσα. αυτό τι είναι, είναι ένα καρέ αρνίσιο χωρίς κόκαλα και ιστορίες που θα το κάνουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να αρχίζεις να παίζεις μαντολίνο. Άρα με το παϊδάκι. Άρα και ο τρόπος που θα φάμε θα είναι λίγο πιο εκλεπτισμένος, λίγο πιο όμορφος. Ναι, κοίταξε, εκείνη η συγκεκριμένη μέρα... Εξυπηρετεί λιγάκι. Μπράβο, εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα δεν μπορούμε ούτε να ασχοληθούμε πολύ, πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό που έχουμε δίπλα μας. Να επικοινωνήσουμε. Ακριβώς. Οπότε πρέπει να κάνουμε και λίγο πιο εύκολη τη ζωή σε αυτόν τον διάθρωπο. Πάμε στο επόμενο, είναι παντοτινή αγάπη. Ποιητής εσύ, δεν λέει. Παντοτινή αγάπη. Στο νησί του εθνικού μας ποιητή είμαστε. Υπάρχει παντοτινή αγάπη. Πρέπει να τα ανακαλύψουμε. Ερωτηματικό. Πρέπει να τα ανακαλύψουμε. Γιατί όχι. Στο ίντερνετ πρέπει να τα ανακαλύψουμε. Υπάρχει παντοτινή αγάπη. Αν δεν μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά, μπορεί με το μυαλό, μπορεί. Η θέληση να υπάρχει όμως. Στην υγειά μας. Στην υγειά της παντοτινής αγάπης. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, αλλά μου το πήρες. Εδώ λέει ένα ψαρονέφρυ γεμιστό με γεύση τρούφας. Ξέρεις την τρούφα. Φυσικά. Μπράβο. Είναι αυτό το βρίσκουν τα γουρούνια και τα σκυλιά κάτω από τα δέντρα. Είναι πολύ δυσέβρετο. Ναι, και είναι και πολύ ακριβό. Φυσικά. Βέβαια, εδώ έχουμε κλείσει μια συμφωνία με τα παιδιά ότι δεν θα βάλει τίποτα ακριβό. Να μπορεί να είναι προσιτό το κάθε πιάτο. Και να μαζέψει εδώ 250 άτομα. Δεν έχουμε πρόβλημα, θα μαγειρέψουμε για όλο. Είσαστε λοιπόν προετοιμασμένος και εφοδιασμένος φυσικά με υλικά. Για να με πειράξει προηγουμένως, μου είπε ότι το μαγαζί είναι κλειστό 178 άτομα. Και περισσεύει ένα, μου λέει, ακόμα που θα είσαι εσύ. Άκου να δεις. Τέλος. Έχουμε το επόμενο που λέει Φτερωτός Βαλεντίνος. Φιλέ το κοτόπουλο γεμιστό, αυτό είναι για τις κυρίες. Οποίες κάνουν δίαιτα. Πολύ το κοτόπουλο. Και τι λέει, με κρέμα παρμεζάνας. Σε μια άλλη όλες οι γεύσεις. Πολύ ωραία. Εντάξει. Οπότε τελειώνουμε από εκεί πέρα και μετά έχουμε ένα γλυκό. Δεν θέλω να σου πω τίποτα για το γλυκό, να έρθετε όλοι να το δοκιμάσετε. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ εγώ ωραία. Το έχω βγάλει πειρασμός αγάπης. Okay. Μπορούμε να προδώσουμε λίγο, είναι σοκολατένιο, είναι κρέμα. Μπορεί και το ένα, μπορεί και το ωραία. Άλλο, δεν ξέρουμε. Ωραία. Εκείνη την ώρα θα δούμε πρώτα απ' όλα τι θα φτιάξουμε, γιατί ακόμα δεν έχουμε βγάλει τίποτα. Όλοι. Ψέματα, λέω. Εφεύρεση της ώρας. Εσύ ειδικά τα έχεις. Τώρα κοίταξε να δεις εδώ πέρα τι γίνεται. Θυμάσαι κάποια εκπομπή που είχες κάνει πέρσι το καλοκαίρι στον Καλλινικό. Αν δεν τη θυμάμαι. Θυμάσαι έτσι. Ήταν εξαιρετική γιατί ο χώρος είναι εξαιρετικός. Okay. Το συγκεκριμένο εινοποιείο είναι ένας από τους σπόνσορες εδώ. Οπότε τα κρασιά. Τη συγκεκριμένη μέρα. Βεβαίως, άμα θέλει και κάποιος άλλος να πιει κάτι άλλο, θα του πούμε όχι, σώνει και καλά με τον ντουφέκι θα πιει αυτό το κρασί. Αλλά υπάρχει αυτή η πρόταση. Μπράβο, και υπάρχει, είναι πολύ αυτή, καλή. Υπάρχει αυτή η πρόταση, αλλά είναι και σπόνσορας της όλης αυτής του έρωτα. Γιατί και εκείνος είναι πολύ ερωτευμένος. Εμείς είναι ερωτευμένο. Λοιπόν, αυτά είχα να πω εγώ για το μενού το δικό μου. Εύχομαι να πάνε όλα καλά γιατί. Κάθε μέρα ένα σεφ, να ξέρεις, δίνει εξετάσεις. Σίγουρα. Ο καθένας μας δίνει εξετάσεις, πόσο μάλλον ένα σεφ που έχει μπροστά του ένα κοινό, ναι. Ο οποίος κρίνεται πολύ αυστηρά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τα δύο παιδιά εδώ, και τον Πέτρο και τον Διονύση, που δίνεται η ευκαιρία αυτή στη Λέσχη Διευθυντών Αρχιμαγείων και από μένα, να συνεχίσουμε αυτό το μπορούμε, Ζάκυνθος 2016, γιατί είμαστε 14 Φεβρουαρίου, θα μπούμε τώρα, με τον Αγίο Βαλεντίνο και να συνεχίσουμε έτσι και να πάει όσο γίνεται μπροστά αυτό το νησί. Αμήν, αυτά μακάρι. Είχα να πω εγώ. Θα δώσουμε λόγο στα παιδιά.
Θα δώσουμε λίγο λόγο, λίγο όμως, γιατί όχι πολύ, θα το εκμεταλλευτούν. Τη δημοσιότητα δεν ξέρουν να διαχειριστούν, δεν νομίζω. Δεν πάω για πολιτικός, οπότε δεν χρειάζομαι πολύ λόγο. Προσγειωμένα παιδιά τα βλέπουμε. Για μας είναι τιμή που θα σε φιλοξενούμε στο Ίντρο. Είμαι σίγουρος θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και... άμα περάσω καλά θα ξανάρθω. Μα για τα Viagra που ανέφερες πριν, πιστεύω από Δευτέρα θα έχουμε κλεισίματα. Okay. Έτσι κι αλλιώς, οπότε πρέπει να ξανάρθει. Σίγουρα θα είναι μεγάλη μας τιμή. Μια καλή αρχή. Και ευελπιστούμε να περάσουμε όμορφα. Ξεχάσαμε να πούμε όμως ότι εκτός από το καλό φαΐ, θα έχουμε και κάποια μπαντούλα εδώ πέρα που θα παίζει. Τι θα κάνουμε? Έχουμε guest DJ, ο οποίος επιμελείται όλη τη μουσική. Τη μουσική βραδιά μας. Μάλιστα. Με μπαλάντες, με όμορφα τραγουδάκια, να περάσουμε ακόμα πιο όμορφα. Ερωτικά τραγούδια δηλαδή. Πάντα. Αποκλειστικά. Θα έχουμε καλό κρασί, θα έχουμε καλό φαΐ, θα έχουμε καλή μουσική. Καλό σεφ. Εντάξει, αφήστε τον αυτό, δεν είναι εκεί το ζήτημά μας. Το ζήτημα είναι όταν θα φύγουμε από εδώ πέρα, αν έχουμε περάσει καλά ή όχι, έτσι. Έτσι. Αν έχουμε με καλή διάθεση, πιστεύω, ο χώρος εδώ θα μας τα εγγυηθεί όλα. Έτσι. Πέτρο Μανασί. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι θα προσφέρουμε μια βραδιά, όλοι μαζί σαν ομάδα, που όποιος μας τιμήσει με την παρουσία του, θα έχει να θυμάται για τις επόμενες χρονιές. Ξέρεις, σαν μονάδα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν είμαστε ομάδα. Μόνο. Έτσι, δηλαδή, τι να μου πεις εμένα, πες με στην κουζίνα τώρα και μαγείρεψε το καλύτερο φαγητό, αν δεν έχω κάποια βοήθεια μαζί μου, δεν πρόκειται να κάνω τίποτα. Έτσι, ακριβώς. Χρειάζεται και το κίνητρο και η έμπνευση. Και νομίζω είναι η κατάλληλη ημέρα για να τα δώσουμε όλα εδώ. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ. Εγώ πάρα πολύ. Η Έλενα εμείς, δεν ξέρω τι θα δώσει. Ευχαριστούμε και εμείς. Να περάσετε πολύ καλά. Συνεχίζω να λέω χρόνια πολλά στο Διονύση, γιατί είναι ένας άνθρωπος αξιόλογος που τον αγαπώ πάρα πολύ. Και τον περιμένουμε βεβαίως την Κυριακή εδώ. Εννοείται.